Ηρεμήστε, κυρία, ηρεμήστε. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, κυρία επιθεωρητά, στον προθάλαμο, εκεί πάνω σε εκείνο το έπιπλο, η κυρία πρόσεξε αμέσως τα κλειδιά του άντρα της. Τρελή από χαρά, έτρεξε φωνάζοντας: «Ο Πιέρ είναι εδώ! Ήρθε!» Και ρίχτηκε τρέχοντας μέσα στο εσωτερικό του σπιτιού, φωνάζοντας: «Πιέρ! Πιέρ!» Ύστερα, ξαφνικά, άκουσα μια τρομερή κραυγή που βγαίνει από το δωμάτιο και ύστερα τίποτα. Έτρεξα αμέσως και τι βλέπω? Τον καημένο τον κύριο κρεμασμένο από ένα σκηνί και την κυρία Ελίζα λιπόθυμη στο πάτωμα. Το χαμένο γράμμα. Η διασκευή και η μετάφραση από το αστυνομικό έργο του Πολ Βάντεμπουργκ, «Μια πρόβα γενεράλε», είναι του Αντώνη Θεοδωριάδη. Παίρνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί. Αστυνομικός επιθεωρητής Θεόδωρος Ιριώτης. Αστυνομικός διευθυντής Γρηγόρης Βαφιάς. Ζορζέτα Μιράντα Μιράτ. Ελίζα Μαρία Σκούντζου. Τεξιέ Χρήστος Κωνσταντόπουλος. Η γραμματεύς του θεάτρου Δήμητρα Δημητριάδου. Μουσική επιμέλεια Δανάη Ευαγγελίου. Επιμέλεια ήχων Δομνίκη Κατογλίδου. Ηχογράφηση Βασίλης Καράς. Σκηνοθεσία Στέλιος Παπαδάκης. Αφού λοιπόν επιμένετε τόσο να σας δώσω μια συνέντευξη από τη θητεία μου σαν αστυνομικού, θα σας αναφέρω την πρώτη μου ανάκριση εδώ και 8 χρόνια περίπου, όταν δεν ήμουν ακόμα παρά ένας νέος αστυνομικός επιθεωρητής. Ήταν ένα απόγευμα Παρασκευής. Ο διευθυντής μου με φώναξε στο γραφείο του. Εμπρός. Α, περάστε. Πώς είστε, φίλε μου? Καλά, καλά, κύριε διευθυντά, αλλά... να πώς να σας το πω, έχω πλήξει. Έτσι, ε? Βέβαια. Κάτι πιτσιρίκια βγαίνοντας από τον κινηματογράφο σπάσανε, λέει, μια βιτρίνα. Ένας μαντράχαλος έκανε τολμηρές προτάσεις σε κάποια παρθένα. Ένας άλλος έκλεψε μια κονσέρβα από κάποιο σούπερ μάρκετ. Μα δουλειά είναι αυτή. Εγώ ονειρεύομαι, κύριε διευθυντά, μεγάλες, μυστηριώδεις υποθέσεις. Θέλω, πώς να σας το πω, να βρεθώ φάτσα με φάτσα με σκοτεινές ιστορίες, γεμάτες τρόμο και αγωνία. Φοβάμαι πως κρύβεται μέσα σου ένας ρομαντικός συγγραφέας που περιμένει να κάνει καριέρα όχι σαν αστυνομικός, αλλά σαν γραφιάς. Η αλήθεια είναι πως έχω μου τζουρώσει, κύριε επιθεωρητά, μερικές εκατοντάδες φύλλα χαρτιού, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ονειρεύομαι να γίνω κανένας Μπαλζάκ. Μπαλζάκ ίσως όχι, αλλά καμιά Αγκάθα Κρίστη. Πάμε πολύ μακριά, κύριε επιθεωρητά. Το μόνο που θέλω είναι να δοκιμάσω τις ικανότητές μου στην πράξη. Λοιπόν, είσαι τυχερός. Τι λες γι' αυτό εδώ? Πω, η δυσάρα. Ο γνωστότατος δικηγόρος Πιέρ Μαρτί κρεμάστηκε στη βίλα του στο Βεζινέ. Τον ήξερες? Όχι, βέβαια. Πού θέλατε να τον ξέρω? Και μάλιστα προσωπικά. Αν δεν γελιέμαι όμως, ήτανε ο σύζυγος της μεγάλης ηθοποιού Ελίζας Μαρτί. Λοιπόν, φύγετε αμέσως για το Βαζινέ. Καναλάβατε να διαλευκάνετε αυτή την υπόθεση. Στις διαταγά σας, κύριε επιθεωρητά. Και προσοχή, ε! Θέλω καλή δουλειά. Ναι, μείνετε ήσυχος. Χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετε, Αγκάθα Κρίστη. Σε 3/4 ήμουν στη βίλα του δικηγόρου Πιέρ Μαρτί. Ήταν
Ένα ωραιότατο εξοχικό σπίτι, μοντέρνο, με μεγάλες τζαμαρίες που βλέπανε σε ένα πλούσιο και περιποιημένο κήπο, και είχε και ένα μεγάλο χωριάτικο τζάκι. Έπρεπε να σταματήσει κανείς αρκετά μακριά με το αυτοκίνητο και ύστερα να πάρει ένα χωματένιο δρόμο που περνούσε μέσα από το δάσος. Ποιος είναι? Αστυνομικός επιθεωρητής. Ανοίξτε. Μου άνοιξε την πόρτα η υπηρεσία του σπιτιού. Τη λέγανε Ζορζέτα. Το δωμάτιο ήταν μεγάλο, με πολύ γούστο διακοσμημένο και πολύ συμπαθητικό, ακριβώς όπως το είχα φανταστεί. Η κυρία σας δεν είναι εδώ? Αχ, κυρία. Μα τι τρέχει, ποιος κλαίει? Η κυρία. Είναι φοβερό, κύριε επιθεωρητά. Είναι φοβερό. Ήταν μια πολύ ωραία γυναίκα με πλούσια μαλλιά και στιτό παράστημα, όπως ακριβώς τη θαύμαζε όλος ο κόσμος στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Ω, κυρία μου, καταλαβαίνω τον πόνο σας και με συγχωρείτε που σας ενοχλώ. Όμως, ξέρετε, καταλαβαίνετε... Φυσικά, κύριε επιθεωρητά, φυσικά καταλαβαίνω. Καλά, ηρεμήστε. Πέστε μου, ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το δράμα? Πολύ φοβάμαι, κύριε επιθεωρητά, πως δεν πρόκειται για αυτοκτονία, αλλά για ένα καλά προετοιμασμένο έγκλημα. Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό, κυρία μου. Για πέστε μου, πού στηρίζετε τις υποψίες σας? Τι σας κάνει να πιστεύετε κάτι τέτοιο? Ακούστε με και θα με καταλάβετε. Περιμένοντας τον έρχομό σας, μπήκα μέσα στο δωμάτιο για να δω αν ο καημένος μου Πιέρ είχε αφήσει κανένα αποχαιρετιστήριο γράμμα. Δεν βρήκα τίποτα. Αντίθετα, το συρτάρι της τουαλέτας μου ήταν ολάνυχτο, ενώ τα κοσμήματά μου, καθώς και ένα ποσό 200.000 φράγκων που είχε μέσα, είχαν εξαφανιστεί. Καταλαβαίνετε? Ο σύζυγός μου άλλωστε δεν είχε κανένα λόγο να αυτοκτονήσει. Κανέναν. Λάτρευε ο ένας τον άλλον. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, τι ώρα ακριβώς ανακαλύψατε το... Εδώ και μία περίπου ώρα, όταν φτάσαμε στο σπίτι. Έτσι δεν είναι, Ζορζέτα? Ναι, περίπου μία ώρα, μάλιστα. Ερχόμουν από το Σαντιγί, όπου έμεινα 4 μέρες κοντά στη μητέρα μου. Προτού να έρθουμε στο Βεζινέ, η κυρία μου τηλεφώνησε στο καμαρίνι της, όπου έφτιαχνα και τακτοποιούσα τα πράγματα, και μου είπε επί λέξη: Ζορζέτα, ο άντρας μου δεν θα επιστρέψει πριν από το μεσημέρι του Σαββάτου. Είμαι μόνη και φοβάμαι να μείνω ολόκληρη νύχτα ολομόναχη σε αυτή τη μεγάλη βίλα. Έλα σε παρακαλώ να μείνεις μαζί μου στο Βεζινέ. Ακριβώς. Πέρασα και την πήρα. Όταν φτάσαμε εδώ, η πόρτα της εισόδου ήταν όπως πάντα κανονικά κλεισμένη με το κλειδί. Περνώντας από τον κήπο, χαιρέτησα το γείτονά μας, λίγο μακρύτερα, που έκοβε τη χλώη από τον κήπο του. Μόνο όταν μπήκα μέσα στο δωμάτιο... Συνέχισε εσύ, Ζορζέτα. Εγώ δεν μπορώ. Ηρεμήστε, κυρία, ηρεμήστε. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, κύριε επιθεωρητά, στον προθάλαμο, εκεί, να, πάνω σε εκείνο το τραπέζι, η κυρία πρόσεξε τα κλειδιά του άντρα της. Τρελή από χαρά η καημένη, έτρεξε φωνάζοντας: Ο Πιέρ είναι εδώ, ήρθε. Και ρίχτηκε τρέχοντας μέσα στο εσωτερικό του σπιτιού, φωνάζοντας πάντα: Πιέρ, Πιέρ. Ύστερα, ξαφνικά, άκουσα μια τρομερή κραυγή που βγαίνει από το δωμάτιο και ύστερα τίποτα. Έτρεξα αμέσως και τι βλέπω? Το φτωχό μου κύριο, κρεμασμένο από ένα σκηνί. Και η κυρία Ελίζα, λιπόδημη στο πάτωμα. Προσπάθησα με 1000 μέσα να την συνεφέρω. Ύστερα κλάψαμε μαζί. Ύστερα ειδοποίησαμε την αστυνομία. Να, πώς έγιναν όλα. Μάλιστα. Για πέστε μου τώρα, κυρία σας παρακαλώ, πότε έφυγε ο Μέτρ Μαρτί για να συνηγορήσει σε κάποια δικαστική υπόθεση στη Μασαλία? Τη Δευτέρα το πρωί, κύριε επιθεωρητά. Είχε μια δίκη. Επρόκειτο να υποστηρίξει κάποια γυναίκα, κατηγορούμενη πως δηλητηρίασε το σύζυγό της με τη βοήθεια του εραστή της. Μια ιστορία αρκετά μπλεγμένη και σκοτεινή,
που ανάγκασε τον άντρα μου να εξετάσει από όλες τις πλευρές αυτή την υπόθεση εδώ και 10 περίπου μήνες. Φεύγοντας μάλιστα μου είπε κατά λέξη: μη μου τηλεφωνείς στη Μασαλία, εκτός και αν σου συμβαίνει κάτι το σοβαρό. Δεν μου λέτε, του είχατε αναφέρει, ενώ του συζύγου σας, πως είχατε σκοπό να πάτε να μείνετε στη μητέρα σας, σαν τη γη? Όχι, για τον απλούστατο λόγο πως κι εγώ η ίδια δεν είχα σκοπό να πάω τη Δευτέρα. Είχαμε αρχίσει τις πρόβες στο θέατρο, μα ο διευθυντής του θέατρου μου τηλεφώνησε πως λόγω ορισμένων αλλαγών στο θίασο οι πρόβες σταματάνε προσωρινά. Δεν ήξερα αν θα πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Καταλαβαίνετε, πρώτη φορά μου συνέβαινε κάτι τέτοιο. Συνήθως είμαι τόσο απασχολημένη, θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση, που δεν βρίσκω καιρό ούτε να φάω. Έτσι σκέφτηκα πως μια και μου δινόταν αυτή η ευκαιρία, μπορούσα να πάω να μείνω λίγο με τη μητέρα μου, που είχα να τη δω από πάρα πολύ καιρό. Και μια που ο Πιέρ δεν επρόκειτο να έρθει νωρίτερα από το Σάββατο, είχα όλη την ευκαιρία να μείνω ως τότε μαζί της. Έτσι έφυγα, παίρνοντας μαζί μου το χειρόγραφο του καινούργιου μας έργου, ώστε να μπορώ να μαθαίνω κιόλας το ρόλο μου για την ημέρα που θα ξανάρχιζαν οι πρόβες. Δεν θεωρήσατε σκόπιμο να τηλεφωνήσετε στο σύζυγό σας, προκειμένου να τον πληροφορήσετε για τούτη την αναποδιά στη δουλειά σας? Θέλω να πω, για τη διακοπή των προβών σας στο θέατρο. Ειλικρινά όχι. Είχε τόσες σκοτούρες επαγγελματικές και έπειτα. Έπειτα. Να, φοβόμουν πως αν του μίλαγα για την αναβολή του ανεβάσματος του καινούργιου μας έργου, ίσως να του δίνα μια ψεύτικη χαρά. Θέλω να πω, ίσως να τον έκανα να πιστέψει σε κάποια ελπίδα που χρόνια τώρα είχε για μένα, για το επάγγελμά μου της ηθοποιού. Γίνεται πιο σαφή, σας παρακαλώ. Τι θέλετε να πείτε, κυρία μου? Εδώ και 10 χρόνια, από τότε που είμαστε παντρεμένοι, μου ζήταγε συχνά να εγκαταλείψω το θέατρο. Όμως για μένα το θέατρο είναι όλη μου η ζωή. Έτσι από χρόνο σε χρόνο ανέβαλα αυτή την απόφαση. Μια απόφαση που πάρα πολύ με απασχολούσε και το ξέρω καημένος μου, Πιέρ. Αλλά ο Μέτρ Μαρτί ίσως ζήλευε. Αυτό θέλετε να πείτε? Ναι, λίγο, υποθέτω. Όπως όλοι αυτοί που αγαπάνε αληθινά. Εν τούτης, δεν είχε κανένα λόγο για να... Κανένα. Το ορκίζομαι. Α, είμαι 12 χρόνια στην υπηρεσία του και μπορώ να σας υπογράψω, κύριε επιθεωρητά. Και μπορώ να σας πω και αυτό. Η κυρία, έτσι όμορφη που είναι, θα μπορούσε να είχε αμέτρητους θαυμαστές. Θέλω να πω, όσους άντρες ήθελε, καταλαβαίνετε. Όμως ποτέ, ποτέ της δεν είχε το παραμικρό δεσμό με κανέναν. Ο καημένος ο κύριος Πιέρ θα μπορούσε να κοιμάται ήσυχος. Μια τελευταία ερώτηση. Δεν αγγίξατε τίποτε και δεν αλλάξατε τη θέση σε κανένα αντικείμενο από την ώρα που ήρθατε εδώ? Τίποτα. Μπορώ να πω πως δεν κουνηθήκαμε καθόλου από αυτό το σαλόνι. Μπορώ να κάνω μια αστραπιαία εξέταση του σπιτιού, πρόχειρη βέβαια, μα απαραίτητη για να δημιουργήσω μια προσωπική γνώμη του χώρου. Μα τι λέτε. Σας παρακαλώ, κύριε επιθεωρητά. Ευχαριστώ πολύ. Η εξέταση αυτή μου άφησε πάρα πολλά ερωτηματικά. Με έβαλε σε μια περίεργη, δύσκολη θέση και μου έθεσε πολλά προβλήματα. Και πρώτα-πρώτα διαπίστωσα πως το παραθυράκι της τουαλέτας έμενε μισάνοιχτο. Ένας άντρας μέτρια σωματικής διάπλασης θα μπορούσε πολύ εύκολα να περάσει από εκεί, να μπει στο σπίτι, να ξαναφύγει από το ίδιο μέρος και να χαθεί μέσα στο δάσος. Ύστερα, πάνω στο τραπέζι της κουζίνας παρατήρησα δύο ποτήρια που το καθένα είχε ακόμα μέσα λίγο υπόλοιπο κρασιού. Και τέλος έκανα μια τρίτη παρατήρηση που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα. Παρατήρησα δηλαδή πάνω στο τραπέζι του γραφείου του Μέτρ Μαρτί ένα σταχτοδοχείο, μέσα στο οποίο είχαν κάψει κάποιο γράμμα. Ένα γράμμα που δεν είχε γίνει εντελώς στάχτη και που είχε αφήσει μερικά σημεία του χαρτιού που είχαν γλιτώσει από τις φλόγες. Σε ένα από αυτά τα κομμάτια μπόρεσα να διαβάσω: «Χασέ με, Ελίζα». Μπόρεσα να ξαναφτιάξω τη λέξη
και κατέληξα στο εξής. Το κομμάτι αυτό θα έπρεπε να λέει «Ξέχασέ με, Ελίζα». Παράξενο, πολύ παράξενο. Έβαλα το πολύτιμο αυτό κομμάτι χαρτιού στο πορτοφόλι μου και βγήκα. Ήθελα να πάρω μια μαρτυρία από το γείτονα που μου είχε μιλήσει η Ελίζα Μαρτή. Τον βρήκα να περιποιείται πάντα τον κήπο του. Η μαρτυρία του ήταν πολύτιμη. Μου είπε πως είδε το μέτρο Μαρτή να μπαίνει στο σπίτι του περίπου στη μία το μεσημέρι, συνοδευόμενος από κάποιον άντρα που μου έδωσε τα χαρακτηριστικά του με κάθε λεπτομέρεια. Ο άγνωστος έμεινε περίπου μισή ώρα και ύστερα ξαναβγήκε συνοδευόμενος από το μέτρο Μαρτή τον ίδιο ως την εξώπορτα. Με αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες ξαναγύρισα στη βίλα. Μπαίνοντας, συνάντησα στο μεγάλο χολ τη Ζορζέτα. Ζορζέτα, Ζορζέτα. Τι είναι. Πέστε μου, ο γείτονας απέναντι ισχυρίζεται πως είδε το μέτρ Μαρτί να φτάνει κατά τη μία το μεσημέρι στο σπίτι, συνοδευόμενος από κάποιον άντρα, 30 περίπου ετών, αδύνατο, πολύ μελαχρινό, με ένα αρκετά χοντρό μουστάκι. Σας θυμίζει τίποτα αυτό το άτομο? Για σταθείτε. Ναι. Αδύνατος είπατε? Μάλιστα. Πολύ μελαχρινός, με ένα αρκετά χοντρό μουστάκι. Ακριβώς. Μα αυτός είναι ο κύριος Τεξιέ. Τεξιέ? Ποιος είναι αυτός ο Τεξιέ? Ένας παλιός ηθοποιός. Είχε παίξει εδώ και χρόνια μαζί με την κυρία Ελίζα. Και να σας πω κάτι μεταξύ μας, ήταν πολύ ερωτευμένος με την κυρία Ελίζα. Ναι. Και δεν μου λέτε τι απέγινε? Εγκατέλειψε το θέατρο? Μάλλον το θέατρο τον εγκατέλειψε, κύριε. Άμα τα ήθελε και τα έπαθε. Να φανταστείτε πως τον έπιασαν κάποτε να ψάχνει στο πορτοφόλι ενός ηθοποιού συναδέλφου του που μένε στο ίδιο καμαρίνι. Εκείνος δεν θέλησε να του κάνει μήνυση, όμως το πράγμα μαθεύτηκε. Ξέρετε τώρα πως κυκλοφορούν αυτά μέσα στο συνάφι μας, Έτσι σιγά σιγά κανείς δεν τον ζητούσε πια σε δουλειά. Τον Τεξιέ τον θεωρώ ικανό για όλα, κύριε επιθεωρητά. Κυρία Ελίζα, κυρία Ελίζα, ο κύριος επιθεωρητής είναι εδώ, κυρία Ελίζα. Τι συμβαίνει? Με συγχωρείτε, κυρία μου, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Μήπως κάποιος Τεξιέ ήταν της οικογένειάς σας? Θέλω να πω, σύχναζε στις παρέες που έρχονταν στο σπίτι σας? Όχι. Μα περνούσε κατά διαστήματα για να μας πει μια καλημέρα. Γιατί? Φαίνεται πως πέρασε σήμερα από εδώ μαζί με τον άντρα σας. Θεέ μου. Και πιστεύετε πως... Όχι. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Αδύνατο να το πιστέψω. Δεν μπορείτε να πιστέψετε στην ενοχή του? Ειλικρινά όχι. Ο Τεξιέ είναι ένα φτωχό παιδί που ίσως να μην ήταν πάντοτε εντελώς εντάξει. Μα για να φτάσει ως εκεί να κάνει ένα έγκλημα. Όχι, ποτέ. Καλά, ησυχάστε, κυρία μου, ησυχάστε. Φυσικά δεν έκανε κανένα έγκλημα, μια που ο μέτρ Μαρτί τον συνόδευσε ως την έξοδο ο ίδιος και ύστερα έκλεισε την πόρτα του κήπου σας. Θεέ μου, είπα κι εγώ. Μια τελευταία ερώτηση, κυρία μου. Γράφατε συχνά γράμματα στο σύζυγό σας? Ποτέ. Βαριέμαι αφάνταστα να κάθομαι να γράφω, όταν υπάρχει μάλιστα το τηλέφωνο που είναι τόσο πρακτικό. Υποθέτω ότι λαβαίνετε πολλά γράμματα θαυμαστών σας. Είναι μια κάποια ευχάριστη ικανοποίηση για όσους ασκούν ένα επάγγελμα σαν το δικό μου, κύριε επιθεωρητά. Απαντάτε σε ορισμένα από αυτά τα γράμματα που λαβαίνετε? Ποτέ. Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, υπογράφω μερικές φωτογραφίες μου και τις δίνω μαζί με τα γράμματα στην διεύθυνση του θεάτρου. Αυτοί απαντάνε όπως καταλαβαίνουν και τα ταχυδρομούν στους θαυμαστές μου. Μπορείτε να μου εμπιστευτείτε μια από αυτές τις φωτογραφίες, τις υπογεγραμμένες από το χέρι σας? Μα και βέβαια. Ζορζέτα, πήγαινε να μου φέρεις σε παρακαλώ μερικές. Είναι στο γραφείο μου. Δεν ανάγκη. Έχω εδώ μερικές στην τσάντα μου. Να. Ορίστε, κύριε επιθεωρητά. Ευχαριστώ. Πήρα τη φωτογραφία και περίμενα τον ιατροδικαστή. Φεύγοντας, έθεσα μια τελευταία ερώτηση στη Ζορζέτα που με συνόδευε ως την έξοδο, στον κήπο. Για πες μου, Ζορζέτα, ο μέτρ Μαρτί είχε εμπιστοσύνη στη σύζυγό του? Ποιος μπορεί να το ξέρει αυτό, κύριε επιθεωρητά?
Έβλεπε τόσα βρώμικα πράγματα στο επάγγελμά του που σίγουρα θα τον έκαναν σκεφτικό και δύσπιστο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ε? Όμως μπορώ να σας ορκιστώ, κύριε επιθεωρητά. Η Ελίζα είναι ανίκανη για το παραμικρό ψέμα. Αυτό μπορώ να το ορκιστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Ζορζέτα. Να πάτε. Χαίρετε. Στο καλό, κύριε επιθεωρητά. Ανίκανη για το παραμικρότερο ψέμα. Εν τούτης η Ελίζα Μαρτή μου είπε ψέματα, λέγοντας πως δεν γράφει ποτέ της. Αντιπαραβάλλοντας την υπογραφή της στη φωτογραφία με εκείνο το απόκομα που γλίτωσε από τις φλόγες, είχα τη βεβαιότητα πως και τα δυο ήταν γραμμένα από το ίδιο χέρι. Περιττό να σας πω πως από το ίδιο εκείνο βράδυ όλοι οι σταθμοί των ραδιοφώνων και της τηλεοράσεως ανήγγυλαν την είδηση. Μια είδηση που γινόταν ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, όχι από την προσωπικότητα του θύματος, μα από την προσωπικότητα της συζύγου του, Ελίζας Μαρτή, που εδώ και 15 χρόνια όλο το Παρίσι χειροκροτούσε στις διάφορες θεατρικές σκηνές. Όσο για τον Τεξιέ, τον τελευταίο που είδε και μίλησε με το μέτρ Μαρτή και που θα έπρεπε, σύμφωνα με κάθε λογική, να έρθει αμέσως στην αστυνομία για να καταθέσει, προτίμησε να περιμένει να τον φέρουμε εμείς οι ίδιοι στο τμήμα. Κύριε Τεξιέ, διαβάζοντας σε μερικές εφημερίδες τον τίτλο «Έγκλημα ή αυτοκτονία ο θάνατος του μέτρ Πιέρ Μαρτή», δεν νιώσατε κανένα ανατρίχιασμα στη σπονδυλική σας στήλη? Ναι, βέβαια, λίγο. Και μάλιστα όταν κανένας δεν είναι σίγουρος για κάποια δικαστική πλάνη, καταλαβαίνετε. Το πρώτο λάθος που κάνατε ήταν να μην παρουσιαστείτε αυθόρμητα στην αστυνομία. Αν δεν γελιέμαι, θα πρέπει να σας μίλησε για μένα ο γείτονας της βίλας του Μαρτή. Το είχα υποπτευτεί. Άφησα λοιπόν τα πράγματα να κυλήσουν μόνα τους και περίμενα να έρθετε μόνοι σας να με βρείτε. Όσο για μένα, έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Δεν έχω καμιά αμφιβολία. Μόνο που θα ήθελα ορισμένες στέρεες απαντήσεις από μέρους σας σε ορισμένα ερωτήματά μου. Ο γείτονας που μας είδε θα πρέπει να σας είπε πως ο Πιέρ Μαρτή ο ίδιος με συνόδευσε ως την εξώπορτα του κήπου της βίλας του. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Τότε λοιπόν, τι άλλη μαρτυρία θέλετε? Ο ίδιος ο μέτρ Μαρτής σας είχε δώσει ραντεβού? Όχι. Από μια διαβολημένη σύμπτωση. Περνούσα εκείνη την ώρα από εκεί. Μάλιστα. Όταν ακριβώς ο μέτρ Μαρτή κατέβαινε από το αυτοκίνητό του. Μου είπε πως ερχόταν από τη Μασσαλία. Αμέσως μου γεννήθηκε η ελπίδα πως θα μπορούσα να εκμεταλλευτώ αυτή τη συνάντηση, προτείνοντάς του μερικά δείγματα από τα προϊόντα που αντιπροσώπευα. Γιατί θα πρέπει να σας πω πως εδώ και 6 μήνες εργάζομαι. Ναι, ναι, ξέρω, σε μια αντιπροσωπεία κρασιών. Και δεν μου λέτε, στο παρελθόν είσαστε ηθοποιός? Είστε καλά πληροφορημένος. Λόγω επαγγέλματος, κύριε Τεξιέ, λόγω επαγγέλματος. Λοιπόν, ο μέτρ Μαρτή σας πρότεινε να τον συνοδεύσετε ως το σπίτι του, ε? Ναι. Στο γραφείο του? Όχι. Μόλις μπήκαμε στο χολ, φώναξε για να τον ακούσουν στο σπίτι. Και όταν διαπίστωσε πως μήτε η γυναίκα του, μήτε η υπηρεσία δεν ήταν εκεί, αισθάνθηκε μια μεγάλη απογοήτευση. Έτσι πήγαμε στην κουζίνα και όταν είδε πως το ψυγείο ήταν απολύτως άδειο, τότε η απογοήτευσή του αποκορυφώθηκε. Ύστερα δοκιμάσαμε μερικά δείγματα από το κρασί μου. Θα πείτε ίσως πως είχα βάλει τίποτα ναρκωτικά μέσα στο κρασί. Α, και βέβαια όχι. Δεν θα είσαστε τόσο ηλίθιος ώστε να αφήσετε τα ποτήρια πάνω στο τραπέζι. Άλλωστε έδωσε και μου ανάλυσαν το υπόλοιπο του κρασιού και... Τα σκεφτήκατε, βλέπω όλα. Και σας συμβουλεύω να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Ύστερα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο.
Μιλήσαμε για διάφορα πράγματα και στη 1:30 με συνόδευσε ως την έξοδο. Στις 4:15 έπαιρνα όπως κάθε μέρα τον καφέ μου στο καφενείο ραντεβού των Σπορτίφ. Και 10 λεπτά αργότερα ήμουν στο γραφείο μαζί με τους συναδέλφους μου. Μπορείτε όλα αυτά που σας λέω να τα διαπιστώσετε. Μεταξύ 13:30 και 14:15 τι κάνατε? Περπατούσα. Περπατούσα στον δρόμο καπνίζοντας. Εκεί φυσικά δεν έχω μάρτυρες να σας παρουσιάσω. Κρίμα. Γιατί μέσα σε 3/4 της ώρας μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν πιστεύω να σκέφτεστε πως ξαναγύρισα στη φύλλα. Δεν πιστεύω τίποτα. Τώρα κάτι άλλο. Κατά το διάστημα της μισής ώρας που μείνατε στο μέτρο Μαρτί, δεν τον αφήσατε καθόλου μονάχο του? Όχι. Τότε πότε μπορέσατε και ανοίξατε το παραθυράκι της τουαλέτας? Ποιες τουαλέτες? Αυτής, της βίλας. Δεν είναι αλήθεια, δεν το άνοιξα εγώ. Ήταν ανοιχτό από πρώτα. Πώς το ξέρετε? Δηλαδή να, έλειψα για ένα λεπτό. Ζήτησα συγγνώμη από τον Μέτ Μαρτί και πήγα στην τουαλέτα. Μα δεν καταλαβαίνω. Τι σημαίνει αυτό? Θέλω να πω πως το παραθυράκι της τουαλέτας είχε μείνει μισάνη. Σημαίνει απλούστατα πως θα μπορούσατε να κάνετε μια βόλτα πίσω από τη βίλα και να ξαναμπείτε στο σπίτι από το παραθυράκι της τουαλέτας 10 λεπτά αργότερα. Και φυσικά δίχως κανένα μάρτυρα αυτή τη φορά. Ο ιατροδικαστής αποφάνθηκε πως ο Μέτρ Μαρτί θα μπορούσε κάλλιστα να είχε στραγγαλιστεί με ένα φουλάρι και ύστερα να τον κρέμασαν σκηνοθετώντας μια αυτοκτονία. Μάλιστα, μάλιστα. Καταλαβαίνω. Με κατηγορείτε λοιπόν? Όχι, όχι, όχι. Όμως είμαι υποχρεωμένος τεξιέ να σας συλλάβω για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί δεν ήρθατε να παρουσιαστείτε αυτόρμητα στην αστυνομία. Δεύτερον, γιατί υπάρχουν 3/4 από το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας και που μένουν αναπάντητα. Και τρίτον, γιατί μου ομολογήσατε πως λείψατε έστω και για μισό λεπτό στην τουαλέτα. Για αυτούς τους τρεις λόγους, όσο δεν έχω καμιά απάντηση, σας συλλαμβάνω. Η ανάκριση δεν προχωρούσε καθόλου. Η δημοσιότητα που δόθηκε από τις εφημερίδες και τα άλλα μέσα ενημερώσεως ήταν μια ευκαιρία για το διευθυντή του θεάτρου να ξαναρχίσει τις πρόβες του έργου που είχαν διακοπεί. Σκέφτηκε πως θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την όχι και τόσο ευχάριστη υπόθεση. Είναι γνωστό πως η δυστυχία του ενός χρησιμοποιείται για να ευτυχίσει κάποιος άλλος. Για την Ελίζα Μαρτί, η επανάληψη αυτή του έργου ήταν ο καλύτερος τρόπος για να απομακρυνθεί κάπως από τούτη τη δραματική ιστορία και να προσπαθήσει να την ξεχάσει. Ύστερα από 10 μέρες είχα την ικανοποίηση να την καλέσω στο γραφείο μου προκειμένου να την πληροφορήσω, όχι φυσικά για τη λύση του δραματικού ενίγματος, αλλά τουλάχιστον για να της ανακοινώσω πως προχώρησα αρκετά ώστε να πιστεύω σε μια προσεχή λύση του. Εμπρός. Περάστε, περάστε κυρία Βαρτί. Καθίστε, καθίστε παρακαλώ. Ξέρω πως είστε πολύ απασχολημένοι με τις πρόβες που έχουν ξαναρχίσει στο θέατρο. Γι' αυτό θα περάσω κατευθείαν στην ουσία. Η υπηρεσία σας, η τόσο συμπαθής, στην οποία έχετε δώσει 8 μέρες άδεια, αναγνώρισε πως συχνά ξεχνούσε να κλείσει το παραθυράκι της τουαλέτας. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα κύριε επιθεωρητά, έτσι είναι. Ωραία. Τώρα κάτι άλλο παρακαλώ. Αναγνωρίζετε αυτό το κολλιέ? Μα είναι από τα μπιζού που μου κλέψανε. Ώστε ανακαλύψατε το δολοφόνο? Ας πούμε απλούστερα τον κλέφτη. Γιατί μια μέρα νωρίτερα από το δράμα μπήκε στο σπίτι σας και ξάφρισε όλα τα χρυσαφικά. Άλλωστε πρόκειται για ερασιτέχνη. Τα ομολόγησε όλα. Όλα? Και ποιος μας βεβαιώνει πως δεν είναι αυτός ο δολοφόνος? Ποιος δεν μας βεβαιώνει πως δεν ήταν εκείνη την τρομερή Παρασκευή που μπήκε στη βίλα μετά από την αποχώρηση του Τεξιέ? Όχι, όχι κυρία μου. Δεν μπήκε την Παρασκευή στο σπίτι σας, αλλά την Τετάρτη. Για τον απλούστατο λόγο πως την Πέμπτη
Βρισκόταν κιόλας τούτο το κολλιέ σε ένα χρυσοχό, από που ανακαλύψαν οι αστυνομικοί τον κλέφτη. Συνεχίζετε λοιπόν να υποπτεύεστε για δολοφόνο τον καημένο τον Ντεξιέ? Όσο θα συνεχίζετε να υποστηρίζετε πως ο άντρας σας δεν αυτοκτόνησε, αγαπητή κυρία μου, ναι. Όσο γι' αυτό είμαι απολύτως βέβαια. Γνωρίζετε λοιπόν πως οι υποψίες που τον βαραίνουν είναι πολύ σοβαρές. Μα αφού δεν είχε σκοπό να μας κλέψει, τότε για ποιο λόγο θα δολοφονούσε τον άντρα μου? Γιατί σας αγαπούσε, κυρία μου. Γιατί σας αγαπούσε κρυφά. Και η πίκρα και η απελπισία που ένιωθε, μην μπορώντας να σας αποκτήσει, τον έσπρωξαν σε μια χειρονομία τρέλας. Δεν είναι άλλωστε παράξενο που τριγύριζε γύρω από τη βίλα σας. Για να πούμε την αλήθεια, δεν πολύ πίστευα σε αυτό μου τον ισχυρισμό. Δεν πολύ πίστευα δηλαδή πως ο Ντεξιέ θα μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο έγκλημα. Και είχα δίκιο. Γιατί την επόμενη, η γραμματέας του θεάτρου ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε αναστατωμένη: Κύριε Μητσαρικά! Κύριε Μητσαρικά! Τι συμβαίνει, περάστε μέσα, παρακαλώ. Κύριε Μητσαρικά, μόλις είδα μια εφημερίδα της περασμένης εβδομάδας που γράφει λεπτομέρειες πάνω στην υπόθεση Ντεξιέ Μαρτί. Σύμφωνα με τις ανακρίσεις σας πάνω στο έγκλημα, αν πρόκειται για έγκλημα, αυτό έγινε μεταξύ 13 και 35 και 14 και 10. Ναι, Δεσποινής, αυτό είναι ακριβές. Λοιπόν, κύριε Επιθεωρητά, θυμάμαι πολύ καλά πως δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το Μέτρ Μαρτί την ίδια εκείνη η μέρα, δηλαδή την Παρασκευή, στις 14 και 30. Και τι σας είπε ο Μέτρ Μαρτί στο τηλέφωνο? Πρώτα με ρώτησε αν η Ελίζα βρισκόταν στο θέατρο. Του απάντησα πως δεν την έχουμε δει εδώ και 4 μέρες και πως είμαστε όλοι πολύ στεναχωρημένοι που σταμάτησαν οι πρόβες του καινούριου έργου. Ο Μέτρ Μαρτί μου φάνηκε κουρασμένος και πικραμένος στο τηλέφωνο. Κατάλαβα πως η πελάτησά του στη Μασαλία που είχε σκοτώσει τον άντρα της με τη βοήθεια του εραστή της, ξέρετε, είχε αναλάβει αυτό στην υπόθεση. Ναι, ξέρω. Προχωρήστε, παρακαλώ, προχωρήστε. Η πελάτησα του αυτή είχε καταδικαστεί πολύ αυστηρά από το δικαστήριο και ο Μέτρ Μαρτί με την ευκαιρία αυτή μου έκανε ορισμένες πικρές παρατηρήσεις για τις άπιστες γυναίκες. Και ύστερα έκλεισε το τηλέφωνο. Είστε βέβαια για την ώρα που σας τηλεφώνησε? Βεβαιωτάτη, κύριε Επιθεωρητά. Δεν μπαίνω ποτέ στο γραφείο μου πριν από τις 2 και 4. Σας ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής μου. Η μαρτυρία σας αθώνει εντελώς τον Ντεξιέ. Θα διατάξω να τον απελευθερώσουν αμέσως. Είμαι πολύ ευχαριστημένη γι' αυτό. Στο βάθος δεν είναι κακό παιδί ο Ντεξιέ. Είναι λιγάκι επιπόλαιος. Ναι, αυτό το ξέρω, είναι. Ξέρω. Ευχαριστώ. Αντίο σας, Δεσποινής μου. Χαίρετε. Όχι. Πράγματι δεν ήταν κακό παιδί ο Ντεξιέ. 5 μέρες αργότερα παρακολουθούσε όπως και εγώ την πρεμιέρα του έργου, στο οποίο η Ελίζα Μαρτί ήταν η πρωταγωνίστρια. Και ξαφνικά, στη μέση της τρίτης πράξης, ακούγοντας προσεκτικά το έργο και ιδιαίτερα τα λόγια της Ελίζας, κατάλαβα για ποιο λόγο πέθανε ο Πιέρ Μαρτί. Στην έξοδο του θεάτρου πλησίασα τον Ντεξιέ και του είπα: Ντεξιέ, μπορείτε να έρθετε αύριο στις 11 στο γραφείο μου μαζί με την Ελίζα? Πιστεύω πως η συμπάθεια που της έχετε θα τη βοηθήσει πολύ για τα νέα που έχω να της ανακοινώσω. Την άλλη μέρα, στις 11, ήταν και οι δυο στο γραφείο μου. Και είναι τη μέρα γνώρισα τις πιο δυσάρεστες στιγμές της αστυνομικής μου καριέρας. Καλημέρα σας, κυρία μου, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Επιθεωρητά. Πώς είστε, κύριε Ντεξιέ? Καλά, ευχαριστώ, κύριε Επιθεωρητά. Θα ήθελα να μάθω, αγαπητή κυρία Μαρτί, αν ο σύζυγός σας είχε διαβάσει το κείμενο του θεατρικού έργου που ανεβάσατε χθες βράδυ. Όχι. Απέφευγα να του δίνω να διαβάσει τα έργα στα οποία είχα κάποιο ρόλο. Η κρίση του σαν θεατού μου ήταν πολύτιμη και δεν ήθελα να με επηρεάσει πριν από την πρεμιέρα. Αγνοούσε λοιπόν πως η πρωταγωνίστρια που επρόκειτο να παίξετε στο επόμενο έργο είχε το ίδιο όνομα με εσάς, Ελίζα? Το αγνοούσε εντελώς. Και ακόμα περισσότερο γιατί ο συγγραφέας του έργου
που είναι και φίλος μας, ήθελε να του κάνει μια έκπληξη στην πρεμιέρα. Έβαλε μάλιστα στο έργο και ορισμένες λεπτομέρειες από την οικογενειακή μας ζωή. Πίστευε, όπως και εγώ, πως ο Πιέρ θα χαιρόταν με αυτή την ξαφνική ανακάλυψη. Μα τι λόγο έχουν αυτές σας οι ερωτήσεις? Θέλω να πω, τι σχέση μπορεί να έχουν με το θάνατο του συζύγου σας? Έχουν, κυρία μου. Και μάλιστα πολύ σοβαρή. Μπορώ να σας αναγγείλω πως γνωρίζω από χθες το βράδυ τον ένοχο. Γνωρίζετε, είπατε, τον ένοχο? Και ποιος είναι? Σεις, κυρία μου. Είστε τρελός, κύριε επιθεωρητά. Αλίμονο. Τα κατάλαβα όλα χθες βράδυ, ακούγοντάς σας να διαβάζετε από σκηνής τούτο το γράμμα, τόσο παθητικό και τόσο σκληρό. Φτωχέ μου αγαπημένε, θα σου κάνω τρομερό κακό, το ξέρω, και θα με περιφρονήσεις μαθαίνοντας πως εγκαταλείπω μετά από 10 χρόνια ευτυχισμένης συζυγικής ζωής. Μπορείτε να μου πείτε τη συνέχεια? Όχι λέξη προς λέξη, γιατί αυτό το γράμμα κάνω πως το γράφω η ίδια, και ύστερα το διαβάζω με δυνατή φωνή. Μα στην πραγματικότητα είναι γραμμένο εκ των προτέρων. Όλοι οι ηθοποιοί το κάνουν αυτό. Δεν μου λέτε, ποιος έχει γράψει αυτό το γράμμα που διαβάζετε χθες βράδυ από σκηνής? Εγώ. Σε πόσα αντίγραφα? Σε ένα μονάχα. Όχι, περιμένετε, ναι. Νομίζω, ναι, ναι. Νομίζω τώρα που το σκέφτομαι πως το είχα γράψει σε 2. Ναι, 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 σε 2 αντίγραφα. Παίρνοντας μαζί μου το χειρόγραφο στο Σαντιγί στη βίλα μας για να το μελετήσω, έχασα το πρώτο αντίγραφο του γράμματος που είχα με το χέρι μου γράψει και που το είχα βάλει μέσα στο κείμενο. Μπορείτε να μου επαναλάβετε τις 3 τελευταίες λέξεις αυτού του γράμματος? Μάλιστα. Λέει, ξέχασέ με, Ελίζα. Ελίζα λένε και την πρωταγωνίστρια του έργου, όπως ξέρετε. Ακριβώς. Βρέθηκαν αυτές οι 3 λέξεις από το γράμμα σας, από το πρώτο σας γράμμα που χάσατε. Ορίστε, νάτες, οι μόνες που γλίτωσαν από το καμένο γράμμα. Από το καμένο γράμμα? Ποιος το έκαψε? Ο σύζυγός σας, που διαβάζοντάς το έκαψε και ύστερα αυτοκτόνησε. Πώς να μπορέσει να υποθέσει πως επρόκειτο για ένα ψεύτικο γράμμα? Όλα έδειχναν πως το γράμμα ήταν αυθεντικό. Στο θέατρο που τηλεφώνησε μετά την ανάγνωση αυτού του γράμματος, τον πληροφορούν πως έχετε εξαφανιστεί εδώ και 4 μέρες και πως το έργο που ετοιμάζεται δεν πρόκειται να ανεβεί. Αξιολύπητος, κουρασμένος, εκνευρισμένος, απελπισμένος, πάει μονάχος του στη βίλα σας στο Βεζινέ. Βρίσκεται σε ένα έρημο σπίτι. Στην κρεβατοκάμαρά σας βλέπει το κομωδίνο ολάνοιχτο. Λείπουν όλα τα μπιζού, καθώς και όλα τα χρήματα που υπήρχαν εκεί μέσα. Η υποψία κάποιας κλοπής δεν του έρχεται διόλου στο μυαλό, γιατί διάβασε προηγουμένως το αποχαιρετιστήριο γράμμα σας, που θα γλίστρησε σίγουρα από το χειρόγραφο την ώρα που φεύγατε από τη βίλα. Έτσι λοιπόν. Είναι φοβερό. Φοβερό. Ελίζα, καλή μου, μην κάνεις έτσι. Ηρέμησε, Ελίζα. Αχ, φίλε μου. Καλέ μου φίλε, το ξέρα ταξιέ πως δεν ήσουν εσύ ο ένοχος. Μα ποτέ μου δεν φανταζόμουν πως θα ήμουν εγώ η δολοφόνος. Ηρέμησε, Ελίζα, ηρέμησε. Δεν είσαι ένοχη. Αν υπάρχει κάποιος ένοχος, αυτός είναι ο ερωτάς σου για το θέατρο. Ακούσαμε το χαμένο γράμμα. Η διασκευή και η μετάφραση από το αστυνομικό έργο του Πολ Βάντεμπουργκ, μια πρόβα γενεράλε, ήταν του Αντώνη Θεοδωριάδη. Πήραν μέρος με τη σειρά που τους ακούσαμε οι ηθοποιοί. Αστυνομικός επιθεωρητής Θεόδωρος Ιριώτης. Αστυνομικός διευθυντής Γρηγόρης Βαφιάς. Ζορζέτα Μιράντα Μιράτ. Ελίζα Μαρία Σκούντζου. Τεξιέ Χρήστος Κωνσταντόπουλος. Η γραμματεύς του θεάτρου Δήμητρα Δημητριάδου.
Μουσική επιμέλεια Δανάη Ευαγγελίου. Επιμέλεια ήχων Δομνίκη Ακατογλίδου. Ηχογράφηση Βασίλης Καράς. Σκηνοθεσία Στέλιος Παπαδάκης.